Πάμε να υποδεχτούμε στο σημείο αυτό την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Ζαχαράκη. Πάρα πολύ για την απόψενη πρόσκληση. Κυρία Ζαχαράκη, για διπλασιασμό των αφίξεων από την πλευρά του ομίλου TUI το 2022 σε σύγκριση με το περασμένο έτος, κάνει λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, κάτι που ακούγεται πολύ σημαντικό για την βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα μηνύματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν και σε άλλα νέα που είχαμε και από άλλους μεγάλους tour operators τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι και η Apollo πριν από λίγες μέρες είναι από τους μεγαλύτερους τουριστικούς tour operators, θηγατρική της Der Touristik, και αυτή είπε ότι θα φέρει περίπου 500.000 τουρίστες στην Ελλάδα. Νωρίτερα αυτό είχε ανακοινωθεί και από άλλους μεγάλους tour operators. Μια αύξηση η οποία πρέπει να σας πω ότι υπερβαίνει και τον αριθμό του 19 σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις προβλέψεις που κάνουν οι μεγάλοι tour operators. Και επίσης προστίθεται και στα νέα που είχαμε από πρόσφατες εκθέσεις που έγιναν Οκτώβριο και Νοέμβριο στην Αγγλία και στη Γαλλία, πολύ μεγάλες εκθέσεις που παρίστατο και ο Υπουργός ο Βασίλης ο Κικίλιας, και εκεί εταιρείες όπως η Transavia ανακοίνωσε ότι θα έχει 500.000 θέσεις περισσότερες παραπάνω από το 2019. Το ίδιο ήταν το μήνυμα και από την EasyJet και από την Jet2, που έχει ανακοινώσει ότι θα έχουν και οι δύο πάνω από 600.000 παραπάνω θέσεις σε σχέση με το 2019. Mm-hmm. Και μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, την οποία σωστά αναφέρεται, γιατί βλέπετε ότι ο COVID πολλές φορές μας εκπλήσει με τις μεταλλάξεις, όπως έγινε και με τη Δέλτα, όπως τώρα και με την Όμικρον. Τουλάχιστον, όπως φαίνεται με το ρυθμό εμβολιασμού, αλλά και κάποια ιατρικά και επιστημονικά στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε, δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες εταιρείες, αεροπορικές, tour operators, προκατήσεις ξενοδοχείων, να φαίνεται ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Και πάνω σε αυτό, ξέρετε, εμείς έτσι ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε και για τη νέα σεζόν. Πάντως, κύριε Υπουργέ, η βεβαιότητα στο μέτωπο της πανδημίας και με βάση τη σημερινή κατάσταση μπορεί να επηρεάσει, αλλά και σε ποιο βαθμό, την έναρξη αλλά και την εξέλιξη της τουριστικής σεζόν στη χώρα μας, καθώς η μετάλλαξη όμικρον, όπως αναφερθήκατε, κυριαρχεί και πώς μπορεί να επηρεάσει όλη αυτή την κίνηση. Να δούμε λίγο τα στοιχεία τα περσινά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήδη παλεύουμε την πανδημία 2 χρόνια, άρα έχουμε και προηγούμενη εμπειρία. Να θυμίσω λίγο ότι το 20, τη χρονιά η οποία είχε πληγεί περισσότερο, καταποντίστηκαν τα έσοδα και οι αφίξεις, κέρδισε η Ελλάδα όμως ένα πολύ σημαντικό στοίχημα, αυτό της ασφάλειας. Mm-hmm. Και πράγματι ήταν πολύ μεγάλη πτώση των αφίξεων, γιατί το 19 θυμάστε ότι ήταν η χρονιά ρεκόρ. Είχαμε υποδεχτεί στην Ελλάδα περίπου 31 με 32 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι είχαν φέρει στα ταμεία περίπου 18 δισεκατομμύρια, και το 2020, λόγω της πανδημίας, αυτό περιορίστηκε σε 4,28 δισεκατομμύρια έσοδα όλο το 20 και περίπου σε 7,5, και σε 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα. Και όμως, αυτό επισημαίνω ότι είναι ένα μάθημα ανθεκτικότητας. Το 2021, για να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ξεκινήσαμε και τότε, αν θυμάστε, τη σεζόν με τη μετάλλαξη. Τότε ήταν η Δέλτα. Η Ελλάδα είχε εγκαίρως ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουμε 15 Μαΐου και το κάναμε πράξη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 2021 είχε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έγινε και αυτή έγινε πραγματικότητα, το ψηφιακό πιστοποιητικό με το οποίο ταξιδεύουμε και τόσο ή άλλως λειτουργούμε. Και από εκεί και πέρα, από τις 15 Ιουλίου και μετά, όταν η Δέλτα φάνηκε ότι μπορεί έτσι να μετριαστεί, είχαμε μια εκθετική αύξηση αφίξεων. Άρα, προφανώς έχουμε πάντα ως κόκκινη γραμμή την ασφάλεια των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό, αλλά και αυτών που μας επισκέπτονται. Οφείλουμε όμως να κάνουμε τον προγραμματισμό μας εγκαίρως, και ο προγραμματισμός δείχνει ότι η Ελλάδα θα είναι μία από τις πρωταθλήτριες χώρες στον τουρισμό για το 2022. Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, τα τελευταία 2 χρόνια ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον χειμερινό τουρισμό και για τους ορεινούς προορισμούς. Κρίνεται ότι η καμπάνια του Υπουργείου και του ΕΟΤ απέδωσαν καρπούς εν μέσω φυσικά μιας υγειονομικά δύσκολης κατάστασης. Είναι ακόμα νωρίς και σίγουρα και όποιος έτσι παρακολουθεί και τα ζητήματα και της καμπάνιας αλλά και όλη την πορεία, θα έλεγε ότι περιμένουμε να αποδώσει, και περιμένουμε να αποδώσει γιατί αυτή είναι μια δουλειά που δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε. Για αρχή πρέπει να σας πω ότι η καμπάνια για χειμερινό τουρισμό εξειδικευμένη δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα. Ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, από τον ΕΟΤ και από το Υπουργείο μας, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στους ορεινούς όγκους, πιστεύουμε πάρα πολύ στη δυναμική του χειμερινού τουρισμού. Το βλέπετε ότι ήδη με τα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία άνοιξαν στην Ελλάδα, για όσους έτσι μας παρακολουθούν και μπορεί να τους αρέσει το χιόνι ή θα θέλουν να επισκεφτούν, θα έπρεπε να ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν 17 από τα 24 χιονοδρομικά.
τα στοιχεία από τις αφίξεις και τα εισιτήρια τα οποία κόβονται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αύξηση 150%, σε άλλες 250% σε σχέση με το 19%. Και έχουμε και αρκετά χιονοδρομικά τα οποία έχουν αναβαθμιστεί και άλλα τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν. Ας ξαναγυρίσω στο ερώτημα για την καμπάνια. Αυτή ξεκίνησε περίπου στις αρχές Δεκεμβρίου. Θα τρέχει για 3 με 4 μήνες σε χώρες του εξωτερικού, εξειδικευμένες αγορές στόχους. Και επίσης εντός των ημερών, μπορεί και αύριο μεθαύριο, θα ξεκινήσει και αυτό είναι ένα νέο, η καμπάνια για το χειμερινό τουρισμό, η οποία όμως θα απευθύνεται στους Έλληνες πολίτες. Επειδή το πρώτο κομμάτι της καμπάνιας ήταν μόνο για τις χώρες του εξωτερικού. Άρα ευελπιστούμε ότι και με αυτό το εργαλείο της καμπάνιας για το χειμερινό τουρισμό και για τους ορεινούς όγκους, γιατί ξέρετε ότι αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις εικόνες για το χιόνι, σαφέστατα, που θα συμπεριλαμβάνονται τώρα στη νέα καμπάνια. Σαφέστατα. Είναι για την ορειβασία, για την ποδηλασία, για όλες τις δραστηριότητες. Και σύντομα, και κάτι που αφορά και τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντικό, θα έχουμε, όταν επιτρέψουν προφανώς και επιδημιολογικές συνθήκες, μια ειδική καμπάνια για το City Break, το οποίο ξέρω ότι και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία την ενδιαφέρει ιδιαίτερα, με ένα στόχο ο οποίος πρέπει να ξαναπιάσουμε. Τα υψηλά ποσοστά στο City Break, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι αγαπούν να έρχονται στις πόλεις για να περάσουν ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο. Μια εξειδικευμένη λοιπόν καμπάνια για το City Break, πολύ σύντομα από το Υπουργείο Τουρισμού. Πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Ζαχαράκη. Και επίσης ένα πολύ θετικό στοιχείο είναι πως το 2021 χαρακτηρίστηκε ως έτος επανεκκίνησης και ανάκαμψης στις κρουαζιέρες μετά τη συρρήκνωση των δραστηριοτήτων που παρουσίασε ο κλάδος το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχει αισιοδοξία και για φέτος? Έχω και στοιχεία και νομίζω ότι όποιος και όποια μας παρακολουθεί μπορεί να τα αξιολογήσει. Θα μιλήσω και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και τα επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε και ο Όλφ, που κάνει μια εξαιρετική δουλειά ούτως ή όλως και στην οργάνωση της κρουαζιέρας, αλλά και στην περαιτέρω διάδοση των νέων. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι πέρσι είχαμε 17 περίπου κρουαζιερόπλοια τα οποία προσέγγισαν την πόλη. Για το 2022, αυτό το οποίο προγραμματίζεται και αυτό το οποίο προβλέπεται είναι υπερδιπλάσιο. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματισμός για 49 αφίξεις. Κοιτάξτε τη διαφορά. 17, 49 για το 22. Συμπέστατα. Τουλάχιστον 49. Και το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό του home port. Το γεγονός δηλαδή ότι οι περισσότερες από αυτές, το 60% των 49 προγραμματισμένων ενάρξεων της κρουαζιέρας από εκεί, θα ξεκινούν και θα σταματούν, θα τελειώνουν πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γενικά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη επανέρχεται στο home port μετά από 15 χρόνια είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αυτό αποδεικνύεται και με τα νούμερα. Θυμηθείτε ή συγκρατήστε ότι κάποιος ο οποίος έρχεται με transit κρουαζιέρα, περίπου φανταστείτε ότι αφήνει στην πόλη 100 δολάρια. Στην περίπτωση που είναι home port, αυτό τετραπλασιάστε το. Κάποιος έρχεται στην πόλη για να πιάσει το κρουαζιερόπλοιο την επόμενη μέρα συνήθως, οπότε απολαμβάνει την πόλη, γνωρίζει την πόλη και επιστρέφοντας αντίστοιχα μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο για να ξαναμείνει πάλι στην πόλη. Πολύ σημαντικό λοιπόν το στοιχείο της κρουαζιέρας και νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη αυτή τη χρονιά με την εξέλιξη του υπερδιπλασιασμού των προβλεπόμενων αφίξεων κρουαζιέρας, αλλά και την έναρξη του home port μετά από 15 χρόνια ξανά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το ελπίζουμε και θέλω να έρθουμε, κυρία Ζαχαράκη, στον αναπτυξιακό νόμο και στις νέες ρυθμίσεις όπου εντάσσονται και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τα ξενοδοχεία τριών αστέρων για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη και είναι και κάτι το οποίο έτσι επεδίωξε και το Υπουργείο Τουρισμού και ο ίδιος ο Υπουργός, να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και τα τριών αστέρων ξενοδοχεία στην αναβάθμιση. Είναι νομίζω είναι κοινό στόχο ώστε να μπορέσουν τα ξενοδοχεία μας να εξελιχθούν και να μπορέσουν να αναβαθμιστούν, έτσι ώστε στον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει, οι ξενοδόχοι δηλώνουν παρόντες και παρούσες και νομίζω ότι με αυτό το εργαλείο του αναπτυξιακού μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Να θυμίσω ότι πολύ σημαντικά εργαλεία θα είναι επίσης αυτά τα οποία θα έχουμε και από ταμεία ανάκαμψης. Mm-hmm. Στο κομμάτι έτσι, των δανείων, των επιδοτήσεων, πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, όπως επίσης και σε επικείμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα έχουν ανακοινώσει και οι αρμόδιοι υπουργοί, για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Γιατί ξέρετε ότι για τη μετάβαση στο επόμενο μοντέλο, στο μοντέλο αυτό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και στην καταπολέμηση και του ενεργειακού κόστους, όλη αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνει στο ξενοδοχείο για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Άρα, μπροστά μας βρισκόμαστε σε μία περίοδο με πολλές ευκαιρίες χρηματοδοτικές,
τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσει, όπως βλέπει και ο ξενοδόχος, ο οποίος έχει ένα ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή Τριών Αστέρων, αλλά προφανώς και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να επενδύσει σε μια έτσι, ξενοδοχειακή επένδυση, ξενοδοχειακή μονάδα υψηλότερων αστέρων. Τώρα είναι το timing σωστό, που φαίνεται κιόλας ότι με την, έτσι, όταν με το καλό περάσουμε αυτό το σκόπελο της πανδημίας, το brand name της Ελλάδος είναι τόσο ισχυρό, τόσοι μεγάλοι επενδυτές θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και Έλληνες επενδυτές βλέπετε ότι κάνουν μεγάλα έργα και στη Θεσσαλονίκη έτσι βλέπουμε ξενοδοχειακά να γίνονται ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέρουσες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω τώρα είναι το timing σωστό για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια τοποθέτηση και στο κομμάτι της φιλοξενίας. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ σε ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας έτσι να βλέπουμε τα νέα και να αξιολογούμε και το πώς πηγαίνει και η σεζόν. Και τόσο αισιόδοξα νέα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.